Σε μπράτε φερ μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Αλέξη Τσίπρα. Εξελίχθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης η συζήτηση στη Βουλή λίγο πριν από την ψηφοφορία για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατηγόρησε ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ ότι οι στελέχοι του έδωσαν τη λίστα προς δημοσίευση στον Κώστα Βαξεβάνη. Καταλόγησε μάλιστα πολιτική ευθύνη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη μετατροπή του δημόσιου βίου σε ζούγκλα. Είστε η φωνή της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης, είπε. Το πρόβλημα του κυρίου Βενιζέλου δεν είναι η απόκρυψη της λίστας, αλλά η δημοσίευσή της. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι πρωτοστατήσαμε στην αποκάλυψη της υπόθεσης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρει αμέσως την απάντηση από τον κύριο Βενιζέλο ότι δεν έχει πρόβλημα που το δημοσίευσε, μια και του το προσέφερε υπηρεσίες, αλλά έχει πρόβλημα που του το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα ως επαγγελματία συγκράτητο συκοφάντη με αφορμή όσα είπε σε σχέση με τις λίστες της Siemens, ότι δηλαδή οι εταίροι μας ζητούν υπογραφές όχι από εκείνους όπως τον είχε προειδοποιήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι θα κάνουν για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, αλλά από όσους έχουν στο χέρι επειδή τα ονόματά τους ήταν στις λίστες της Siemens, Lagarde και άλλες. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει τον έλεγχο αυτών που λέει. Παντελώς. Θέλω να επαναλάβω για να ακούστε πιο καθαρά. Πώς τελείωσε την παρέμβασή του. Είπε, εμείς δεν θα πιεστούμε να υπογράψουμε για το δάνειο, για τη δόση, γιατί πιέζονται και υπογράφουν αυτοί που τους έχουν οι ξένοι στο τσεπάκι τους, είναι στις λίστες, της Siemens, της Lagarde και ούτω καθεξής. Δηλαδή, οι υπουργοί, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που σε εκτέλεση νόμων του κράτους υπογράφουν συμβάσεις και δεσμευτικές επιστολές, εκβιάζονται από τους εταίρους επειδή είναι σε λίστες και είναι ύποπτα πρόσωπα. Ντροπή και έσχος. Είστε επαγγελματίες ασυγκράτητοι συκοφάντες. Αυτό κάνατε και με την πρόταση κατηγορίας. Αυτό που έκανε τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι η περίληψη και η επιτομή της πολιτικής αθλειότητας. Όλες οι άλλες χώρες που υπέγραψαν συμβιβασμούς, υπέγραψαν ποινικούς συμβιβασμούς. Η μόνη χώρα που δεν υπέγραψε ποινικό συμβιβασμό είναι η Ελλάδα. Λέτε ψέματα. Όπως λέγατε ψέματα και προχθές, για το πιο δίκαιο. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Η εκτέλεση. Μέχρι στιγμής ακούμε καλά τους αρχηγούς. Τι πάθατε? Τι πάθατε, κύριε συνάδελφε? Τι πάθατε? Και τώρα μια κουβέντα σε σχέση. Παρακαλώ, με το να ολοκληρώσουμε. Έγινε με τον εκλεκτό σας εκδότη και τον περιοδικό του. Εγώ είπα ότι καλά έκανε και το δημοσίευσε. Ότι καλά έκανε και το δημοσίευσε. Ο κάθε δημοσιογράφος θα το δημοσίευε. Η υπηρεσία προσέφερε και σε μένα που το δημοσίευσε. Διότι άλλο ήθελε να κάνει, αλλιώς λειτουργήσε η αλήθεια και η δυναμική της. Το θέμα μου δεν είναι ότι το δημοσίευσε και ότι υποστηρίξατε το δικαίωμά του να δημοσιεύει. Το θέμα μου είναι ότι το δώσατε. Εσείς το είχατε και το δώσατε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω. Αυτό κάνατε. Γι' αυτό και δεν το θέλατε. Σηκώνοντας το γάντι, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, κατηγορώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι τους καταγγέλει για σκευωρία επειδή υποστήριξαν ένα δημοσιογράφο εκδότη που δημοσίευσε τη λίστα όταν τον υποστήριξε μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου και η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι παρά το γεγονός ότι είπα και θα μείνω σταθερός σε αυτό, ότι σήμερα θα δω με κατανόηση όλα όσα καταθέτει από αυτό το βήμα ο κ. Βενιζέλος. Εν τούτης, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Και αν κατάλαβα καλά, σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για σκευωρία, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί υποστήριξε ένα δημοσιογράφο, εκδότη, ο οποίος δημοσίευσε τη λίστα Λαγκάρτ και ο οποίος έτυχε τη στήριξη και της υποστήριξης όχι μονάχα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων, μεγάλου μέρους του ελληνικού πολιτικού κόσμου, ανθρώπων των γραμμάτων και του πολιτισμού. Αλλά γιατί ενοχλεί
το γεγονός ότι έτυχε τη υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ εν λόγω δημοσιογράφος, διότι το πρόβλημα του κυρίου Βενιζέλου, προφανώς, δεν είναι η απόκρυψη της λίστας επί 2,5 χρόνια, αλλά η δημοσίευση της λίστας. Διότι αν σήμερα δεν είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να πρωτοστατεί, το παραδέχομαι, αυτή είναι η σκευωρία, στην προσπάθεια αποκάλυψης αυτής της μεγαλειώδους υπόθεσης, με διαρκείς παρεμβάσεις και ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς που δεν απαντούσαν, τότε δεν θα είχε ανακοινηθεί αυτή η σοβαρή υπόθεση. Και βεβαίως τώρα και ο μέχρι πρώτην ο στενός σας συνεργάτης, ο κ. Παπακοσταντίνου, θα συνέχιζε να είναι η αθώα περιστερά και όχι το μαύρο πρόβατο. Μια λέξη μόνο. Κατανοεί κανείς το όριο της αυτοενοχοποίησης. Όταν όμως το όριο της αυτοενοχοποίησης ξεπερνιέται και φτάνει κανείς στο όριο της αυτογελιοποίησης, καλό είναι να συγκρατείτε. Νωρίτερα, ο κύριος Βενιζέλος είχε υποστηρίξει ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν το θέλει στη Βουλή ως πολιτικό αντίπαλο, αλλά ως κατηγορούμενο, καταγγέλλοντας και την επιλογή συμπεριφοράς του κατηγορουμένου μεταξύ εκείνου και του κύριου Παπακοσταντίνου. Είναι θεσμικός ανατριχιαστικά πράγματα, είπε, σημειώνοντας ότι είναι ιερό το δικαίωμα του κατηγορούμενου και ανίερο το δικαίωμα του σκευωρού. Δεν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει δημοκρατία, τονίζοντας ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολιτικός προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση. Δεν διδαχθήκατε δυστυχώς τίποτα. Το σύνδρομο του 89 σας καταδιώκει. Υπάρχει ο αταβισμός των κατηγόρων της δεύτερης γενιάς. Βγαίνει το γονίδιο. Την πατήσατε όμως. Επενδύσατε σε αναξιόπιστα πρόσωπα. Στοχεύσατε λάθος πρόσωπο εμένα. Και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξετε μέτωπο δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεσμικής υπευθυνότητας. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στους εκφραστές του χθες, της μικροψυχίας που παίζουν με την αγωνία του λαού και την τύχη της χώρας και τις δυνάμεις της ευθύνης, της σταθερότητας και της προοπτικής. Δεν θέλετε να αναπνεύσει η χώρα. Δεν θέλετε να αλλάξει το κλίμα. Δεν θέλετε να γυρίσει η οικονομία. Θα ξανααποτύχετε. Και χαίρομαι γιατί βάλατε το ΠΑΣΟΚ και εμένα προσωπικά απέναντί σας. Ήταν ατυχής επιλογή για σας, αλλά καλή για τον τόπο.